ήταν τα καλύτερα post που μοιράστηκαν την εβδομάδα που πέρασε οι celebrities που αγαπάμε να ακολουθούμε στα social, μετράμε αντίστροφα και φτάνουμε στο νούμερο 1. Η Βάσο Λασκαράκη έκλεισε τα 43, όμως αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος για να γιορτάσει την εβδομάδα που πέρασε, αφού μαζί με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο κατέκτησαν τη δεύτερη θέση σε έναν 24ωρο αγώνα ράλι και τώρα δηλώνουν έτοιμοι για μία ακόμα αναμέτρηση. Η Βίκυ Καγιά υποδέχτηκε μετά από 13 χρόνια που έγινε το πρώτο GNTM έναν από τους πρώτους κριτές του σόου, τον Χριστόφορο Κοντέντο, ως guest και τα throwback σχόλια κάτω από τη φωτογραφία έπεσαν βροχή. Η Taylor Swift φροντίζει τα βίντεο κλιπ της να μένουν αξέχαστα και αυτή τη φορά μοιράζεται backstage στιγμές από τη νέα της δουλειά. Ο Τάκης Ζαχαράτος για μία ακόμα φορά γίνεται Άντζελα Δημητρίου και δείχνει πόσο ταλαντούχος είναι. Άκου να σου πω, Κετούλα, την επόμενη φορά δεν θα κρίνεις εμένα. Θα είσαι μακριά από τα χωρικά μου ύδατα και από την υφαλοτρυπίδα μου, εντάξει! Κριτική μόνο στο Παύλο. Σεβασμός, υποκλεισμός, επαναπροσδιορισμός. Η Μπεχάτη Πρίνσλο, μοντέλο της Victoria's Secret και σύζυγος του Άνταμ Λεβίν, frontman των Maroon 5, δείχνει πόσο σεξι μπορεί να είναι μια γυναίκα, ακόμη και όταν είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει δείξει τις φωνητικές της ικανότητες ούκο λίγες φορές. Έτσι προσκαλεί τους followers της στο πρώτο της live. Η Νικόλ Σέρτζιγκερ αγαπάει την Ελλάδα και με κάθε ευκαιρία μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, όπως έκανε και την εβδομάδα που πέρασε με ένα σύντομο throwback βίντεο. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος βρίσκεται μαζί με τη σύντροφό του στη Νέα Υόρκη και μας δείχνουν ότι είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ, αφού παίζουν μαζί και στο τελευταίο του βίντεο κλιπ. Σώμα με σώμα, στόμα με στόμα, σου το είχα πει πιο παλιά. Δε μας χωρίσουνε, δε μας αγγίσουνε. Ο Μάθιου Πέρι, γνωστός και ως Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, ευχαριστεί την Τζένιφερ Άνιστον που του στάθηκε σε δύσκολες στιγμές ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του. Η Ελένη Μενεγάκη δεν συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές της στιγμές στα social. Όμως αυτή τη φορά ανέβασε φωτογραφία με τον Ματέο Παντζόπουλο αφιερώνοντάς του στίχους από τις Μέλισσες.